Κόσμος δεν προλαβαίνει να ψωνίσει. Άμα βρω ουρά, μετά φεύγει το 2 ώρα. Στέλνω ένα δεύτερο μήνυμα. Στο ένα χέρι οι τσάντες, στο άλλο τα κινητά. Όταν οι καταναλωτές βλέπουν τη διορία να τελειώνει, στέλνουν και ξαναστέλνουν SMS με κωδικό 2 στο 13033 για τα ψώνια τους. 2 ώρες κάνουμε μόνο σε ένα μαγαζί, δεν γίνεται 2 ώρες γενικά. Παρά τις συστάσεις, πολλοί καταναλωτές αψηφούν τις ουρές, τα ακατάστατα δοκιμαστήρια και τον συνωστισμό που δημιουργείται σε κάποια πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Οι μεγάλες εκπτώσεις τους κάνουν να ξεχνούν την πανδημία. Το βάλε-βγάλε όμως από μαγαζί σε μαγαζί χωρίς μέτρα προστασίας ελοχεύει κινδύνους. Ένας ασυμπτωματικός αρκεί για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Είναι ένα από τα δεκάδες εμπορικά καταστήματα με υδροχυσμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όπως βλέπετε η ουρά που σχηματίστηκε είναι ατελείωτη. Η νοοτροπία των κοριτσιών έχει αλλάξει το πώς αγοράζουν ρούχα. Πλέον μπαίνουν μέσα και παίρνουν το ρούχο απευθείας από το ράφι. Επειδή ξέρω το μέγεθός μου, το παίρνω από το ράφι. Ορισμένα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης ξεμένουν από νούμερα. Από τη μία τα απαγορευτικά μέτρα και η μειωμένη παραγωγή από τις βιοτεχνίες, από την άλλη ανεξόβλητη λογαριασμή και η ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Προτεραιότητα για τους καταστηματάρχες είναι να φύγει το υπάρχον εμπόρευμα. Υπάρχουν ελλείψεις σε πολύ βασικά προϊόντα, τα οποία όμως δεν μπορέσαμε να τα παραγγείλουμε λόγω του ότι ήταν κλειστά με το lockdown. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 μήνες να ανεβαίνουν τα μεταφορικά στα κοντέινερ. Από 1.800 ευρώ έφτασε το 40 να πάει 10.000 ευρώ.